Άντε, να την παίξουμε. Είναι πολύ όμορφα και μόνο που συμμετείχα σε ένα τέτοιο διαγωνισμό ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, φέτος ήταν όλες οι χώρες πάρα πολύ όμορφες. Δυστυχώς δεν μπορούσα να μπω στην Πεσάδα. Δεν πειράζει, νιώθω πολύ όμορφα, η εμπειρία μετράει. Και γενικά αυτοί οι διαγωνισμοί είναι αρκετά δύσκολοι. Και δεν παίζει ρόλο μόνο η εμφάνιση, παίζουν γενικά άλλα πράγματα σε αυτόν τον τομέα του διαγωνισμού. Το περίμενες αυτό το αποτέλεσμα? Εντάξει, πίστευα ότι θα είμαι στην 20, αλλά δεν ήταν τόσο εύκολο, γιατί ήταν 94 φορές και πίστευα ότι θα είμαι στην 20, εντάξει. Τι πιστεύεις ότι έφταξε και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα? Δεν έφταξε κάτι συγκεκριμένο, να πω την αλήθεια. Απλά ήταν άλλες χώρες που πάντα διακρίνονται σε κάθε χρόνο σε αυτό το διαγωνισμό. Είχες πει, αν δεν κάνω λάθος, ότι λόγω όσων προηγήθηκαν στην Ελλάδα μετά την εμφάνισή σου στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου και αυτό που ακολούθησε τέλος πάντων με τις δηλώσεις σου, ότι δεν είσαι σε θέση ψυχολογικά να δώσεις το 100% του εαυτού σου. Εντάξει, σίγουρα τις πρώτες μέρες όντως δεν ήμουν καλά. Αλλά εντάξει, δεν φταίει αυτό, θεωρώ. Καταλαβαίνω ότι σε έχει πικράνει όλο αυτό. Πλέον ναι. Τις πρώτες 3-4 μέρες λίγο με πείραξε, συναχωριόμουν όσον ήμουν στον διαγωνισμό, στην προετοιμασία. Δεν ήμουν καλά, μου στέλναν διάφορα άρθρα. Έβλεπα εκπομπές που με κράζανε, που λέγανε άσχημα πράγματα για εμένα. Και αυτό με στενεχωρούσε, γιατί εγώ βρίσκομαι στην Ταϊλάνδη για την Ελλάδα και η Ελλάδα δείχνει όλο αυτό το bullying, να πω. Bullying. Δεν είναι το συγκεκριμένο bullying η δήλωση αυτή. Γενικά, αυτό έχει ξεκινήσει γενικά από την Ελλάδα. Όλες αυτές οι αντιδράσεις γενικά γύρω από το όνομά μου δεν είναι συγκεκριμένα bullying. Απλά είναι αρνητικά σχόλια, αρνητικές αντιδράσεις. Δυστυχώς, ναι. Και με στεναχώρησε, γιατί εγώ εκπροσωπώ την Ελλάδα εδώ που βρίσκομαι και στην Ελλάδα γίνεται όλος αυτός ο τόρος. Έβλεπα όλα αυτά και στεναχωριόμουν και έλεγα τώρα τι γίνεται, γιατί. Και δεν είμαι και εκείνη η υποστήριξη των εαυτό μου. Γιατί μου το κάνει τώρα όλο αυτό? Ποια θα ήταν, ας πούμε, η αντιμετώπιση σου αν βρισκόσουν στην Ελλάδα και όχι στη Ταϊλάνδη? Δεν ξέρω. Όταν βρίσκομαι στη χώρα μου, σίγουρα θα έβγαινα κάπου, θα μιλούσα. Τώρα είμαι στην άλλη άκρη της γης. Πώς να μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου? Καταλάβατε πώς το εννοώ? Δηλαδή έγιναν όλα τόσο ξαφνικά και. Εντάξει. Όλα καλά, πάει, πέρασε. Κοιτάμε μπροστά τώρα, κοιτάμε άλλα πράγματα. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα σε αυτό το ταξίδι μου. Η εμπειρία ήταν απίστευτη. Κρατάω τις αναμνήσεις και όλα αυτά που πέρασε και τις γνωριμίες και πάμε παρακάτω. Ποιο ήταν το πρώτο άτομο που μίλησες, Ιωάννα, μετά τα καλυστία? Η μητέρα μου, ναι. Τι σου είπε? Εντάξει, η μαμά μου λέει, μη στεναχωριές, μου λέει, και μόνο μου λέει που συμμετείχες, μου λέει, εκεί πέρασε 94 χώρες, το εκπροσωπείς τη χώρα σου, που έχεις αναδειχθεί ήδη στην Ελλάδα αυτό που έχεις αναδειχθεί, μη στεναχωριέσαι. Αυτοί οι διαγωνισμοί, λέει, είναι παγκόσμιοι και είναι πολύ δύσκολοι. Για μας, μου λέει, είσαι το πιο όμορφο κορίτσι του κόσμου. Εντάξει, τι να μου πει η μαμά. Μόνο θετικές σκέψεις. Και όσους βγήκαν το άξιζαν. Ειδικά οι Φιλιππινές ήταν οι αγαπημένοι μου και με στενοχώρησε που δεν προκρίθηκε η Κολομβιάνα, η Αλβανία και η Ισπανία. Ειδικά η Ισπανία που ήταν φαβορή. Ήταν η κοπέλα, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν τρανσέξουαλ. Εντάξει, ναι, αλλά ήταν η φαβορή. Αυτό δεν αλλάζει. Και δυστυχώς δεν διακρίθηκε ούτε στην 20. Σου σας λέω, δεν παίζει ρόλο μόνο η εμφάνιση. Παίζει ρόλο και η χώρα και γενικά. The new Miss Universe. Η νέα is... Miss Ηφίλιος για το 2018 είναι Philippines.